Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βράδυ Τετάρτης και να είμαστε πάλι μαζί με την εκπομπή Επί της Ουσίας μέσα από την συχνότητα του Art Channel. Προσκεκλημένος απόψε στο στούντιο της εκπομπής βρίσκεται ο κύριος Κώστας Λιούρτας, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Ροδόπης και εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο, εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 8 και 9 Ιουνίου. Κύριε Λιούρτα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας και σε όλους τους επαγγελματιοτέχνες του νομού Ροδόπης. Εγώ να σας ευχαριστήσω που είσαστε απόψε κοντά μας στην εκπομπή Επί της Ουσίας για να συζητήσουμε όντως επί της ουσίας ζητήματα και θέματα που αφορούν τους επαγγελματοβιοτέχνες του νομού Ροδόπης εν όψη των εκλογών αύριο και μεθαύριο, 8 και 9 Ιουνίου, θα ανοίξουν οι κάλπες για τα μέλη του επιμελητηρίου έτσι ώστε να έρθουν και με την ψήφο τους να αναδείξουν τα νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου για την επόμενη θητεία. Φτάσαμε λοιπόν στο παραπέντε, θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Λιούρτα, λίγο πριν να ανοίξουν οι κάλπες για να ψηφίσουν τα μέλη του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου. Είστε επικεφαλής του Συνδυασμού Δημοκρατική Συνεργασία Επαγγελματοβιοτεχνών Ροδόπης. Διεκδικείτε την ψήφο των μελών σε αυτήν την εκλογική διαδικασία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτήν την προεκλογική εντός εισαγωγικών περίοδο που έχει πλέον τελειώσει. Πώς κύλησε για εσάς? Νομίζω ότι κύλησε ευχάριστα. Αλλά επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λιγάκι και να δώσω τα συγχαρητήριά μου πρώτα στους τρεις προέδρους που εκλέγηξαν προχθές, στον Νίκο τον Αγγελίδη του Ευρωβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, στον Νίκο του Δαστερίδη του Επιμελητήριου Εύρου και στον Παναγιώτη τον κύριο Ανδρικόπουλο, της Ξάνθης. Τελειώσαν αυτοί με το καλό και συνεχίζουν το έργο που είχαν κάνει και τελειώσανε με ένα υψηλό ποσοστό, μπορώ να πω, που σημαίνει ότι αυτό που είχα πει, ότι τα τελευταία 4 χρόνια οι πρόεδροι των επιμελητηρίων σταματήσανε να είναι να αντιπροσωπεύουν τα επιμελητήρια που εκδίδαν μονάχα πιστοποιητικά, φαίνεται ότι επιτελέσαμε ένα έργο. Οι τρεις πετύχανε, ξαναπετύχανε. Μένει τώρα ο τέταρτος. Αν θα μας εκλέξουν τα μέλη μας, θα έχουμε 100% επανεκλογή στη Θράκη. Τώρα, για αυτό που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι η προεκλογική περίοδος ήταν ομαλή, μπορώ να πω. Εντάξει, γίνανε και λάθη, λάθη εκατέρωθεν. Έτσι είμαστε. Είμαστε ένας μεσογειακός λαός, είμαστε οι Έλληνες με τα ταπεραμέντα μας, με τις εξάπλες μας, με τα νεύρα μας, με το καλαμπούρι μας, με όλα αυτά. Για να έχει και ενδιαφέρον και αγωνία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν θα παραξηγήσω τίποτα από όλα αυτά. Αν και προκλήθηκα, δεν απάντησα. Φρόντισα, γιατί πιστεύω ότι είχα περισσότερη υποχρέωση εγώ προς τα μέλη μας σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου παρά οποιοδήποτε άλλος. Τα καταφέραμε πάρα πολύ ωραία, αύριο είμαστε στις κάλπες και πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά. Θα αποφασίσουν γι' αυτό τα μέλη του επιμελητηρίου. Τα 5.500, γύρω στις 3.500 με 4 ψηφίζουν, γύρω στις 4.000 ψηφίζουν. Πιστεύω ότι η προσέλευση θα είναι ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο να γίνει. Έχουμε επηρεάσει τα μέλη μας προς αυτή την κατεύθυνση, θα έχουμε μεγάλη προσέλευση και πιστεύω ότι θα σπάσουμε ακόμα ένα ρεκόρ, όπως τα τελευταία χρόνια σπάζουμε το ένα ρεκόρ μετά τα άλλα, γιατί πρέπει να σας πω ότι εγώ εκλέχθηκα για πρώτη φορά πριν 16 χρόνια στο επιμελητήριο. Την πρώτη φορά εκλέχθηκα με 17 σταυρούς, τη δεύτερη φορά με 33 σταυρούς, την τρίτη φορά με 96 σταυρούς και την τέταρτη φορά με 154 σταυρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν πού πήγε το μέτρο. Ανεβήκαμε, η προσέλευση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Πιστεύω ότι θα σπάσουμε, όπως είπα, και αυτό το ρεκόρ και θα έρθουν τα μέλη μας πιο κοντά στο επιμελητήριο για να μάθουν επιτέλους τι είναι το επιμελητήριο, να καταλάβουν ότι αυτό είναι το σπίτι τους, είναι η στέγη τους, είναι εκεί που μπορούν να πούνε όλα τα προβλήματά τους και ό,τι μπορεί το επιμελητήριο, γιατί πρέπει να σας πω ότι τα χέρια των διοικήσεων είναι δεμένα, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένοι ρόλοι και αρμοδιότητες που ακριβώς, έχει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο πρόεδρος ενός επιμελητηρίου. Ακριβώς, γιατί κάποια στιγμή όταν είδαν το επιμελητήριο να δραστηριοποιείται τα μέλη μας, φανταστήκαν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν κάνει άλλοι πολιτικοί πριν από εμάς. Δεν είναι όμως έτσι. Το επιμελητήριο, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, είναι ένα
γνωμοδοτικό όργανο και συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, της εκάστοτε πολιτείας, και έτσι είμαστε σε στενά περιθώρια και αυτό που προβλέπει το Σύνταγμα της χώρας ή η μιλητεριακή νομοθεσία, και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό που μας αρμόζει. Εξάλλου, για κάποια ζητήματα έχουν λόγο τα συνδικαλιστικά όργανα, η Ομοσπονδία ή και οι σύλλογοι, κύριε Λιούρτα, που συμμετέχουν στο Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο για να λύσουν κάποια άλλα ζητήματα. Πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια που είμαι στο Επιμελητήριο εγώ και από τη θέση του απλού συμβούλου, του Β' αντιπρόεδρου, του Α' αντιπρόεδρου και του Προέδρου. Περάσατε όλα τα σκαλοπάτια. Ναι, ανέβηκα όλες βήμα. Αυτό λέω και σε κάποιους συνεργάτες μου. Δεν μπορείτε να γίνετε από 10 νη στρατηγή. Θα περάσετε πρώτα από όλα τα στάδια και μετά. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια η συνεργασία με την Ομοσπονδία και με τον πρώην Πρόεδρο και με τον νυν Πρόεδρο ήταν άψογη. Εμείς δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο. Μας αντιπροσωπεύει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπορικών Σωματείων Ομοροδόπης. Ενισχύουμε με τον καλύτερο τρόπο την Ομοσπονδία και έτσι έχουμε ένα συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο τώρα νομίζω ότι πήρε πλέον φωτιά, γιατί και εκεί έγινε ένας αγώνας για να εκλεγεί η νέα διοίκηση αυτή, και όλοι μαζί προσπαθούμε. Ο Αργύρης, ο φίλος μου και αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έχει καταλάβει πλέον το ρόλο του, γιατί και αυτός ήταν νέος, και δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση πάρα πολύ, και πιστεύω ότι σε λίγο καιρό τα μέλη του Επιμελητηρίου και κατ' επέκταση και της Ομοσπονδίας, στα σωματεία που υπάρχουν, θα πάμε ακόμη καλύτερα συνδικαλιστικά, στηριζόμενη η Ομοσπονδία και από το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης. Όσον αφορά και αυτές τις τελευταίες ημέρες που κύλησαν, λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες για να ψηφίσουν τα μέλη σας, κύριε Λιούρτα, για να αναδείξουν το νέο διοικητικό συμβούλιο, και στις επαφές που είχατε με τον κόσμο της αγοράς, στην προσπάθειά σας και στο κάλεσμά σας να έρθουν στις κάλπες να ψηφίσουν, είδατε να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον να μάθουν το τι ακριβώς γίνεται με το Επιμελητήριο, τι κάνατε εσείς ως πρόεδρος, τι στοχεύετε για τα επόμενα χρόνια? Τους είδατε δηλαδή έτσι να ενδιαφέρονται, να προσέλθουν στην κάλπη, να ψηφίσουν? Γι' αυτό λέτε κι εσείς ότι ίσως αυτή τη φορά να υπάρχει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό? Να σας πω, τα μέλη μας ήταν θυμωμένα με το Επιμελητήριο. Και ήταν θυμωμένα γιατί το Επιμελητήριο δεν είχε προσφέρει τίποτα. Τα 65 χρόνια της λειτουργίας του δεν είχε προσφέρει τίποτα στα μέλη του. Και όταν λέω τίποτα, το εννοώ. Ήταν ένα κέντρο εκδόσεως πιστοποιητικών και τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή, πρέπει να σας πω, το 1989, εγώ προσωπικά πλήρωσα 129.000 συνδρομή. Βεβαίως, σήμερα, αν το πούμε αυτό, δεν είναι τίποτα. Όμως τότε, με τις 129.000, αγοράζαμε ενδεχομένως 3 τετραγωνικά διαμέρισμα, που σημαίνει 4.500 ευρώ σημερινά ή 4.000 ευρώ σημερινά. Τέτοια ήταν η συνδρομή. Λοιπόν, και ήταν θυμωμένα τα μέλη μας, διότι μονάχα πληρώνανε. Κάποια στιγμή εμείς, πριν 4,5 χρόνια που αναλάβαμε τη διοίκηση, είπαμε και το τονίσαμε και το πιστέψαμε, εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι θα προσπαθήσουμε να πάρουμε από τα μέλη μας, από τα μέλη του Επιμελητηρίου, 100 δραχμές και να τους επιστρέψουμε 101. Πώς θα γίνει αυτό, από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλα έσοδα, δεν μπορούμε να έχουμε άλλα έσοδα, δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε άλλα έσοδα, πώς θα γίνει αυτό? Με προσφορές. Και πράγματι ξεκινήσαμε από τότε έναν αγώνα, τους δώσαμε να καταλάβουν ότι πρέπει να έρθουν κοντά στο Επιμελητήριο, πρέπει να αγκαλιάσουν το Επιμελητήριο, και σιγά σιγά άρχισαν να μαθαίνουν και πού είναι. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι κάποτε λέγανε το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο είναι πίσω από τον ΟΤΕ, κοντά στο Ματαιοσιάν, κάπου εκεί. Σήμερα το Επιμελητήριό μας έχει γίνει σημείο αναφοράς. Γιατί πέρα από τα οτιδήποτε διαθέσαμε και οτιδήποτε κάναμε για τα μέλη μας, μέσα στο Επιμελητήριο σήμερα λειτουργεί και ιατρείο. Ένα ιατρείο το οποίο η ειδικότητα αυτή δεν υπήρχε στην Κομοτηνή, και αναγκαστήκαμε να φέρουμε ιατρό από την Ξάνθη, που έρχεται κάθε μέρα, της διαθέσαμε ένα γραφείο από το οποίο παίρναμε 120.000 δραχμές ενίκιο. Όμως αυτό δεν έχει σημασία. Τα λεφτά θα τα πάρουμε, τα κάνουμε τι. Για ποιο λόγο να τα πάρουμε? Τα διαθέσαμε λοιπόν και αυτά και στα μέλη μας, και σήμερα υπάρχει γιατρός μέσα στο Επιμελητήριο. Ένα άλλο το οποίο θα λειτουργήσει αυτές τις μέρες, το οποίο ήταν ένα μεράκι δικό μου, μπορώ να πω προσωπικό, ήταν οι τράπεζες. Πηγαίνετε και βλέπετε τι ουρά έχουν κάθε μέρα. Σκεφτήκαμε λοιπόν να βάλουμε ένα ATM, και πράγματι είναι γεγονός, είναι εγκατεστημένο, και τους είπα να μην λειτουργήσει πριν από τις εκλογές, να λειτουργήσει μετά τις εκλογές. Για να μην θεωρηθεί ότι έγινε σκόπιμο. Αυτό έχει 4 μήνες τώρα. Άρα λοιπόν,
ένα μέλος του επιμελητηρίου, ένα βιοτέχνη, ένα επαγγελματία, έναν άνθρωπο του μεροκάματο, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι του μεροκάματο όλοι. Μας λένε, μας έχουν κατατάξει στο καταραμένο κεφάλαιο. Δεν είμαστε εμείς το κεφάλαιο. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι της αγοράς, είμαστε οι άνθρωποι της πιάτσας, είμαστε οι άνθρωποι του μεροκάματο. Πέρα από εργοδότες, είμαστε και εργαζόμενοι. Δεν καθόμαστε στο σπίτι μας και περιμένουμε να μας τα φέρουν έτοιμα. Είναι, λέτε, καθαρά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτές που ανήκουν στο επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, και έτσι σκέφτηκα ότι θα πρέπει, ερχόντας στο επιμελητήριο, να κάνουν μια δουλειά, να είναι δίπλα και ένα κομμάτι μιας τράπεζας, να κάνουν και από εκεί να εξυπηρετούνται ακόμη μια φορά. Ξέρουμε το πρόβλημα με το πάρκινγκ στην Κομωτινή Μέσα, άρα λοιπόν αν θα παρκάρει μια φορά για το επιμελητήριο, θα μπορεί να παρκάρει στο ίδιο σημείο για να εξυπηρετηθεί, να πάρει κάποια χρήματα και από το μηχάνημα που έχουμε τοποθετήσει στο χώρο του επιμελητήριου. Πάντως, φαντάζομαι, κύριε Λιούρτα, ότι υπάρχει αναγνώριση των προσπαθειών που έγιναν όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε εσείς στο τιμόνι του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου, να βγει το επιμελητήριο προς τα έξω, να βγει από την αφάνεια, όπως έχετε πει και άλλες φορές, για να γνωρίσουν όλοι ποιο είναι το επιμελητήριο και τι ρόλο μπορεί να παίξει και πώς μπορεί να βοηθήσει και τα μέλη, γιατί αυτός είναι και τελικός στόχος, να βοηθήσετε τα μέλη και να υπερασπιστείτε τα συμφέροντά τους, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ότι υπάρχει αυτή η αναγνώριση των προσπαθειών που έγινε και από την δική σας πλευρά ως πρόεδρος, αλλά και από την διοίκηση του επιμελητηρίου. Από όλο το ΔΣ, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Πιστεύω ότι έχει εκτιμηθεί. Έχει εκτιμηθεί η προσπάθεια η δική μας. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα προηγουμένως ότι αυτή τη φορά τα μέλη μας που θα έρθουν να ψηφίσουν θα είναι πάρα πολλά. Γιατί πιστέψανε πλέον ότι κάτι μπορούν να κερδίσουν αυτό το επιμελητήριο. Αυτό που θέλανε τα μέλη μας και αυτό που επιδιώκανε. Και αυτό που τους ήταν απαραίτητο ήταν ενημέρωση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ενημερώσουμε τα μέλη. Από εκεί και πέρα εμείς δεν θα ήμασταν υπεύθυνοι. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει που τρέχει ένα πρόγραμμα σήμερα για τον βιοτέχνη και ενημερώνεται ο βιοτέχνης ότι μπορεί να κάνει αυτή την ενέργεια, μπορεί να κάνει αυτό το πλάνο, μπορεί και εκεί λέει δυο. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο βιοτέχνης. Αλλά πάντα λέγανε, μα δεν ενημερώθηκα, μα δεν ήξερα, μα γιατί δεν μου τηλεφωνούσατε. Τώρα, με το που θα βγει κάτι τέτοιο που λέμε, ένα πρόγραμμα, ας πούμε, της ευρωπαϊκό, πρώτον θα ενημερωθεί μέσω του τύπου, του ημερήσιου τύπου, το οποίο ενημερώνεται κάθε μέρα, όταν υπάρχει ανάγκη. Δεύτερον, θα ενημερωθεί με γραπτό SMS, το γνωστό μήνυμα στα κινητά, το οποίο πρέπει να σας πω ότι ήμασταν ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα που το εφαρμόσε. Ακριβώς αυτό θα σας έλεγα, ότι ήσασταν οι πρώτοι που εφαρμόσατε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης. Ακριβώς. Με τα μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα. Ακριβώς. Είναι βεβαίως. Και πολλούς μιμητές αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως. Είναι βεβαίως λίγο θα πανηρώ. Αλλά επαναλαμβάνω ότι τα χρήματα που θα πάρουμε πρέπει να τα επιστρέψουμε ανταποδοτικά στα μέλη μας. Μέσω λοιπόν του SMS και μέσω της εφημερίδας που εκδώσαμε, τα μέλη μας ενημερώνονται πλήρες. Και ό,τι γίνεται, ενημερώνονται και με τον παραδοσιακό τρόπο. Τους καλούμε στην αίθουσα του επιμελητήριου, που έχουμε μια από τις καλύτερες αίθουσες, και γίνονται διάφορες ημερίδες. Βέβαια, πρέπει να σας πω εδώ ότι η αίθουσα του επιμελητηρίου είναι κοινή. Είναι για όλο τον νομό. Δεν υπάρχει κανείς που ζήτησε την αίθουσα και δεν τη δώσαμε. Από τον κυνηγητικό σύλλογο, από τους αιμοδότες, από τους καθηγητές, οι πάντες, από πολιτικά πρόσωπα, όποιος ζητήσει την αίθουσα του επιμελητηρίου, την έχει. Λοιπόν, και εμείς με τον παραδοσιακό τρόπο, παρένθεση αυτό, καλούσαμε τα μέλη στην αίθουσα του επιμελητηρίου και τους ενημερώναμε. Εδώ βέβαια υπάρχει ένα παράπονο τώρα, ότι τα μέλη μας δεν ενημερώνονται. Ενδεχομένως δεν έχουν και εμπιστοσύνη. Γιατί δεν είναι, πρέπει να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και δεν είναι όπως ήταν παλιά. Και βλέπουμε σιγά σιγά, ξεκινήσαμε με 10 άτομα, τα κάναμε 15, τα κάναμε 20 και σε κάποιες εκδηλώσεις δεν είχαμε που να τους βάλουμε. Πιστεύω όμως στη νέα μας θητεία μετά τις εκλογές, πιστεύω ότι θα αναγκάσουμε με την καλή έννοια τα μέλη μας να έρθουν κοντά στο επιμελητήριο, να ενημερωθούν ακόμη πιο πολύ, διότι το επιμελητήριο έχει και γνώσεις, διότι είναι απευθείας συνδεμένο με το Υπουργείο. Έχουμε σήμερα δύο κυρίες μέσα στο επιμελητήριο, πέρα από το μόνιμο προσωπικό, οι οποίες ασχολούνται με ευρωπαϊκά προγράμματα και απαντάνε σε οποιοδήποτε μέλος σε 2 λεπτά. Μπορούν να τον κατατοπίσουν με τον καλύτερο τρόπο. Καλό λοιπόν, μέσα από την εκπομπή σας αυτή, τα μέλη του επιμελητηρίου μας, ό,τι θέλουν για οποιοδήποτε λόγο, έχουμε και μια γραμμή χωρίς χρέωση, θα μπορούν να τηλεφωνούν στο επιμελητήριο και να ενημερώνονται. Και θα βοηθηθούν πάρα πολύ από αυτή την περίπτωση.
έχουν ανταποκριθεί να τηλεφωνούν στο νούμερο που υπάρχει χωρίς χρέωση, κύριε Λιούρτα, να έρχονται και να επισκέπτονται τα γραφεία του επιμελητηρίου που βρίσκονται δύο υπάλληλοι για να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά και μόνο για τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή κάποια άλλα προγράμματα τα οποία τρέχουν και θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν με την καλή έννοια, το λέω, και να βοηθηθούν στην εργασία τους, στο επάγγελμα ή στην βιοτεχνία? Γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των προσπαθειών όταν αναλάβατε τη διοίκηση του επιμελητηρίου για να το βγάλετε αυτό το επιμελητήριο από την αφάνεια και να το γνωρίσουν και τα μέλη τα ίδια αλλά και η υπόλοιπη τοπική κοινωνία. Δώσατε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι προς την ενημέρωση και την πληροφορία. Και το περιοδικό, τα επαγγελματοβιοτεχνικά νέα και αυτό το οποίο είπατε και εσείς με τα μηνύματα στα κινητά τηλέφωνα και με τον παραδοσιακό τρόπο διοργάνωσης ημερίδων και εκδηλώσεων με θεματικές ενότητες και κυρίως είδαμε πολλές εκδηλώσεις με τράπεζες για προγράμματα που θα μπορούσαν να εφαρμόσουν οι επαγγελματοβιοτέχνες. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που υπάρχουν, κάποιος ίσως να μην μπορούσε να ανταποκριθεί σε όλα αυτά, ας πούμε που υπάρχει πάντα στο επιμελητήριο το προσωπικό που ενημερώνει για τα προγράμματα ή το τηλέφωνο χωρίς χρέωση, υπήρχε συμμετοχή? Είδατε δηλαδή να υπάρχει και το ανάλογο ενδιαφέρον? Τα μιλάμε για ένα επιμελητήριο που αριθμεί πάνω από 5.000 μέλη. 5.440 τόσο, γύρω στα 5.500 μέλη. Να σας πω, το φθηνότερο τηλέφωνο που πληρώνουμε, γιατί χωρίς χρέωση κάποιος το χρεώνει, το χρεωνόμαστε εμείς. Το φθηνότερο τηλέφωνο που πληρώνουμε είναι το τηλέφωνο χωρίς χρέωση. Δεν το χρησιμοποιούν τα μέλη μας. Αλλά μπορώ να σας πω ότι έρχονται κάθε μέρα στο επιμελητήριο για να ενημερωθούν. Ό,τι σκέφτεται ο καθένας και νομίζω ότι μπορεί να εξυπηρετηθεί, είναι οι δύο κυρίες εκεί, οι οποίες ανά πάση στιγμή ενημερώνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και πρέπει να σας πω ότι φεύγοντας τα μέλη μας από το επιμελητήριο, ξαφνιάζονται. Γιατί ξέρουν ότι το επιμελητήριο είναι μια δημόσια υπηρεσία και ξέρουμε πώς συμπεριφέρονται οι δημόσιοι υπάλληλοι στον επαγγελματία, στον βιοτέχνη και γενικά. Και όταν φεύγουν, κοιτάζουν προς τα πίσω, νομίζοντας ότι μα τόσο καλή είναι, τόσο εξυπηρετική είναι εδώ πέρα μέσα. Το μόνο που δεν έχουμε ακόμα, δεν έχουμε ένα στέκι να τους βάζουμε, να τους κερνάμε έναν καφέ. Το οποίο να σας πω ότι είναι μέσα στις προτεραιότητες, κάποιος να μην περιμένει όρθιος. Βεβαίως τους κερνάμε. Ένας χώρος υποδοχής. Ένας χώρος υποδοχής. Βεβαίως τους κερνάμε ένα νεράκι, έχουμε βάλει ένα μηχάνημα με κρύο νεράκι και τον κερνάμε ένα νεράκι. Πιστεύω ότι θα καταλάβουν τα μέλη μας, είναι σε θέση να καταλάβουν τα μέλη μας, ότι πλέον το επιμελητήριο έχει πάρει μπρος. Δουλεύει προς την κατεύθυνση ενημέρωσης του επαγγελματία και του βιοτέχνη. Και πιστεύω στη νέα σεζόν, αν με το καλό εκλεγούμε, που όπως φαίνουν τα πράγματα και από ό,τι μας λένε στην αγορά, θα εκλεγούμε, πιστεύω ότι θα φροντίσουμε ακόμη πιο πολύ τα μέλη του επιμελητήριου. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί, εγώ είναι η δεύτερη θητεία μου που θα κάνω σαν πρόεδρος και σταματώ, δεν θέλω να ξανακατεβώ, διότι δεν μπορώ, πιστεύω ένας άνθρωπος μετά από 8 χρόνια δεν μπορεί να αποδώσει παραπάνω. Ας έρθουν νέοι άνθρωποι, έχουμε κάνει ένα ψηφοδέλτιο όπως το είδατε εκεί θα πέρα. Θα δούμε και λίγο αργότερα και ναι, το ψηφοδέλτιο. Έχουμε κάνει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο έχει στους επαγγελματίες 12 επιστήμονες και στους βιοτέχνες άλλους 6-18 επιστήμονες. Γιατί έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το επιμελητήριο πλέον πρέπει να διοικηθεί από επιστήμονες βιοτέχνες. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν μπορέσανε να ασχοληθούν με την επιστήμη τους, αναγκαστήκανε να στραφούν στις τέχνες, να στραφούν στα επαγγέλματα και σήμερα έχουμε στο επιμελητήριο και δικηγόρο. Δεν ξέρω αν έχουμε γιατρό. Θα το ψάξω κι αυτό. Από καθηγητάς και από τέτοια και από τέτοια είναι γεμάτο το επιμελητήριο, μέλη του επιμελητηρίου. Γιατί ξέρετε, σας το είπα και κατηδίαν ότι οι μητέρες όλες, έτσι είναι σήμερα η ζωή μας, θέλουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν. Να πάρουν τα απαραίτητα εφόδια. Για τη ζωή που είναι πολύ δύσκολη. Ναι, αλλά είδατε προηγουμένως μου είπατε ότι το κλιματιστικό είναι χαλασμένο και δεν βρίσκεται τεχνίτη. Ξέρετε σήμερα πόσο περιζήτητη είναι η ψυκτική. Και όμως δεν έχουμε στον Ομορόδαμπη, δεν έχουμε στην Κομοτηνή. Αυτοί οι ψυκτικοί πιστεύω βγάζουν πολύ περισσότερα σε χρήματα από αυτό που. Από θα... ένας γιατρός. Δεν ξέρω για τον γιατρό, αλλά άλλα τόσα επαγγέλματα που υπάρχουν επιστήμονες. Μάλιστα. Οπότε μας λέτε ότι και στην επόμενη θητεία, εάν σας τιμήσουν με την ψήφο τα μέλη του επιμελητηρίου και είστε και πάλι πρόεδρος του επιμελητηρίου, θα συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια της πιο καλής ενημέρωσης των μελών, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιος που θα σας πει: εγώ, κύριε πρόεδρε, δεν γνώριζα ή δεν ήξερα τίποτα ούτε για τις εκδηλώσεις ούτε για τα προγράμματα. Παρ' όλα αυτά, ξέρετε κι εσείς ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι και σε απομακρυσμένες περιοχές της Ροδόπης, γιατί είναι ένα επιμελητήριο το οποίο δεν
δεν απευθύνεται μόνο στην πόλη της Κομωτινής. Έχει... Το νομό. Είναι σε όλον τον νομό, σε αντίθεση με το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο που ο όγκος των μελών περιορίζεται στην Κομωτινή ή γύρω από την Κομωτινή. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πέρα από την απόσταση και τις απομακρυσμένες περιοχές και κάποιοι οι οποίοι είναι, θα λέγαμε, τα παλιά μυαλά. Ότι θέλουν κάτι άλλο ή περιμένουν κάτι άλλο από τον πρόεδρο την διοίκηση του επιμελητηρίου. Φαντάζομαι ότι έχετε συναντήσει και τέτοια μέλη. Βεβαίως. Όπως σας είπα, έχουμε την ενημέρωση μέσω γραπτών μηνυμάτων. Αυτή τη στιγμή με ένα πάτημα ενός σκομπιού φεύγουν 2.000 μηνύματα ταυτόχρονα. Γιατί όμως 2.000 μηνύματα και όχι 5.000, θα με ρωτήσετε, αφού τα μέλη είναι πάρα πολλά. Ξέρετε τι προσπάθεια κάνουμε να πάρουμε τα κινητά τους? Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Δεν τα δίνουν. Δεν έχει μάθει ο κόσμος μας την ενημέρωση. Δεν πιστεύει, αν θέλετε. Και όταν τους λες κάτι, λένε δεν βαριέσαι σήμερα. Μια από τα ίδια πάλι. Δεν περιμένει. Τους έχουμε κοροϊδέψει, όχι εμείς. Μας έχουν κοροϊδέψει η πολιτεία, η πολιτική, γενικά η κοινωνία. Γι' αυτό και αυτή η δυσπιστία, λέτε. Ακριβώς, μας έχουν κοροϊδέψει πάρα πολλές φορές και το έχω πει και θα το ξαναπώ ότι κάθε φορά λένε δώστε κάτι οι υπάλληλοι ή δώστε, ο συνήθως δώστε κάτι, γιατί βγαίνουμε και λένε μείωση ώρων εργασίας και αύξηση μερομισθίου. Ναι κύριε, να σας δώσουμε πράγματι και άλλα. Από πού? Και φτάνουν στον μικρομεσαίο, στον μικροεπαγγελματία και απ' τη μια είμαστε οι τροφοδότες, είμαστε η ραχοκαλιά του έθνους, απ' την άλλη είμαστε οι κλέφτες, απ' την άλλη έχουμε γεμίσει τις φυλακές από τα χρέη στο δημόσιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουν περάσει τα πάνδυνα οι επαγγελματίες. Γι' αυτό είναι και δύσπιστοι. Και όταν τους λέτε, ελάτε ρε παιδιά, να ενημερωθείτε. Δεν θέλουμε χρήματα. Λέω πολλές φορές χαρακτηριστικά. Εάν καλέσουμε τα μέλη μας, όλα, και τους πούμε φεύγοντας θα πάρετε και από μια λίρα χρυσή. Έτσι. Θα έρθουν όλοι. Και όλοι λένε αποκλείεται. Δεν θα πιστέψουν ότι θα την πάρουν τη λίρα. Δεν έχουν πιστέψει ότι κάποιος είναι δίπλα τους. Τα τελευταία 4 χρόνια, το έχω πει και θα το πω, παραλάβαμε ένα επιμελητήριο σε αναπερικό καροτσάκι, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Και προσπαθήσαμε. Και προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω και το ξαναλέω. Δεν έχουμε ούτε ένα φύλαθλο. Όλοι οι πολιτικοί έχουν οπαδούς, τρέχουν από πίσω. Εμείς δεν έχουμε ούτε ένα φύλαθρο. Και γιατί δεν μας πιστεύουν? Γιατί ενώ αποδεδειγμένα πάμε και τους ενημερώνουμε, πάλι στο πίσω μέρος του μυαλού τους λένε μήπως δεν είναι έτσι. Δηλαδή θέλει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Και εγώ σε όλες μου τις ομιλίες και σε όλες μου τις συναντήσεις μέχρι στιγμής δεν έχω πει ένα θα ακόμα. Θα κάνουμε, θα ράνουμε, τίποτα. Θα συνεχίσουμε ένα θα μονάχα, θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου και με το προσωπικό του επιμελητηρίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι έχει εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο τα μέλη του. Θα συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε πριν 4,5 χρόνια. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και όσοι μας κατηγορούν ότι δεν κάναμε πολλά πράγματα, δεν είμαστε και θεοί, δεν είμαστε και επαγγελματίες πρόεδροι και επαγγελματίες μέλη της διοίκησης. Δουλεύουμε μισθή, προσπαθούμε και θα μου πείτε και πολλές φορές μου λένε γιατί τόσο αγωνία για τις εκλογές να τις κερδίσετε. Τι παίρνετε από αυτό το επιμελητήριο τέλος πάντων? Δεν παίρνουμε. Μόνο πληρώνουμε. Σήμερα άκουσα μια φωνή να λέει. Ακούσατε και αυτά δηλαδή, κύριε Λιούρ, ναι, ότι βεβαίως ενδιαφέρεστε για τις εκλογές του επιμελητήριου, γιατί ίσως να υπάρχει και κάποιος, ας πούμε, ναι, σκοπός ή κάποια σκοπιμότητα. Να σας πω, έχουμε βγάλει. Σήμερα άκουσα μια διαμαρτυρία τύπου καταγγελία ότι στο περιοδικό διαφημίζουν τα μέλη της διοίκησης. Ξέρετε, αν δεν διαφημιστούμε εμείς στο περιοδικό, 3-4 άτομα τη μέλη της διοίκησης, πέρα από τους επαγγελματίες που τους παρακαλάμε να έρθουν να διαφημιστούν, γιατί αλλιώς δεν θα κρατηθεί το περιοδικό. Αναγκαστήκαμε 4 άτομα, 4! Στην κυριολεξία 4 άτομα της διοίκησης, να μην πω ονόματα, ένας από αυτούς είμαι εγώ, να έχω μια σελίδα στο περιοδικό του επιμελητηρίου, να πληρώνω φυσικά ό,τι πληρώνουν όλα τα μέλη, για να συντηρηθεί το περιοδικό. Όχι μονάχα λοιπόν δεν παίρνουμε χρήματα. Όχι μονάχα δεν παίρνουμε χρήματα, αλλά δίνουμε και χρήματα, γιατί αυτό είναι το μεράκι μας. Από τη στιγμή που δεν πάω στο κυνήγι, δεν πάω στο ψάρεμα, δεν πάω στα καφενεία, έχω και εγώ ένα μεράκι. Ποιο είναι το μεράκι? Το μεράκι μου είναι ο συνδικαλισμός. Τι κάνω λοιπόν? Ασχολούμαι με αυτό το πράγμα που με εκφράζει. Ασχολούμαι και εγώ με το μεράκι μου. Όπως ο Γιάννης Καπαριώτης που ασχολείται μονίμως με το κυνήγι. Πιο πολύ με το κυνήγι και λιγότερο με το επιμελητήριο. Ο οποίος βέβαια είναι ένας άξιος συνεργάτης, αλλά. Είναι το λέω και πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου. Το λέω όμως αυτό χαρακτηριστικά, ότι ο άνθρωπος αγαπάει πάρα πολύ το κυνήγι. Αφιερώνει κάποιες ώρες. Εγώ δεν πάω στο κυνήγι. Μ' αρέσει το επιμελητήριο. Και όταν δεν έχω χρόνο και είναι όλα κλειστά, πάω στο επιμελητήριο και κάθομαι και σχεδιάζω και διαβάζω για την επόμενη μέρα.
στην τετραετία που έχει πλέον τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί, κύριε Λιούρτα, κάνοντας κι εσείς μέσα σας έναν απολογισμό ή και στις συζητήσεις που κάνατε, γιατί σίγουρα κάποιοι θα σας ζήτησαν να τους πείτε τι είναι αυτό που πετύχατε στα 4 χρόνια, τι είναι λοιπόν αυτό το οποίο θα ξεχωρίζετε εσείς ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου, έτσι ρίχνοντας και μια ματιά πίσω, τι είναι αυτό το οποίο αισθάνεστε ότι ικανοποίηση, ότι το κατάφερα, αλλά και από την αντίθετη πλευρά, τι είναι αυτό για το οποίο νιώθετε κάπως άσχημα, αν θα μπορούσαμε να πούμε κάτι για το οποίο τελικά δεν μπορέσατε να το καταφέρετε, παρότι προσπαθήσατε. Δεν θα πω ότι νιώθω άσχημα για τίποτα. Πετύχαμε πάρα πολλά. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Αυτό που θα σας πω χαρακτηριστικά είναι ότι σε αυτό το επιμελητήριο, τα προηγούμενα 12 χρόνια που ήμουν και συν τα 4 τα τελευταία, δεν είχε πατήσει ένας επίσημος. Δεν είχαν ανεβεί τη σκάλα του επιμελητηρίου. Και όταν αναλάβαμε εμείς, η πρώτη μας επίσημη προσκεκλημένη ήταν η Κινέζα Εμπορική Ακόλουθος. Ξέρετε τι περηφάνεια νιώσαμε εμείς εκεί, να υποδεχόμαστε την Κινέζα Εμπορική Ακόλουθο στο επιμελητήριό μας, που δεν είχε ανεβεί ούτε βουλευτής, δεν είχε ανεβεί ούτε ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, των προσκόπων. Δεν είχε ανεβεί κανείς. Λέγανε δεν βαριέσαι το επιμελητήριο. Και όταν στις προηγούμενες εκλογές, μέλη της διοίκησης, όταν τους είπα για το επιμελητήριο, μου είπαν εγώ θα κάθομαι απέναντι στο πάρκο και θα πίνω καφέ. Νομίζαν ότι είναι μέλη στο άλλο το επιμελητήριο. Γιατί πηγαίνανε μια φορά το χρόνο ή μια φορά στα 2 χρόνια και πληρώνανε. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι πετύχαμε πάρα πολλά. Τώρα, αν θα μπορούσαμε να πετύχουμε περισσότερα, δουλεύοντας. Εχθρός το καλό είναι το καλύτερο. Ακριβώς. Δουλεύοντας, κάναμε και λάθη. Και πιστεύω να κάναμε και πολλά λάθη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είμαστε επαγγελματίες. Όλα μας αυτά τα λάθη γίνανε γνώση. Και τώρα, στην επόμενη τετραετία, θα προσπαθήσουμε αυτά τα λάθη που κάναμε και ό,τι δεν το προσπαθήσουμε ενδεχομένως και πολύ, να το εφαρμόσουμε, να το προσπαθήσουμε στη νέα τετραετία. Με έναν και μοναδικό σκοπό. Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του επιμελητηρίου. Δεν αφήσαμε ημερίδα. Δεν αφήσαμε συνάντηση. Όποια και να είναι αυτή. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν αφήσαμε τίποτα που να μην τους τονίζουμε προσέξτε το επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο, τη ραγουκαλιά του έθνους. Εάν σας διαβάσω τι κάναμε και ποιοι περάσανε από το επαγγελματικό και βιοτεχνικό επιμελητήριο, θα πείτε μα είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Και πιστεύω ότι τώρα που μας μάθανε καλά, θα περάσουν ακόμη πιο πολύ, θα ακούσουν τα προβλήματά μας και θα σκύψουν στα προβλήματά μας και θα τα λύσουν. Γιατί ξεκίνησαμε τη συζήτηση με τους 3 προέδρους που εκλεγήκαν ήδη στην Θράκη. Κάναμε σοβαρές προσπάθειες. Και οι 4 μπορώ να πω. Όχι, μπορώ να πω και οι 4. Κάναμε σοβαρές προσπάθειες. Κοντραριστήκαμε. Και με υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης και με υπουργούς της τωρινής κυβέρνησης, άσχετα που ανήκει ο καθένας, άσχετα τι ψηφίζει ο καθένας, πιστεύω άρχισαν και μας υπολογίζουν. Ήρθε προχθές ο Γιακουμάτος. Η πρώτη του δουλειά, ξέρετε τι ήταν μετά από την Ομαρχία, να έρθει στο επιμελητήριο. Βέβαια, στο εμπόριο μηχανικό. Δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και στο επαγγελματοβιοτεχνικό. Κάποτε περνούσαν και φεύγαν. Μου κάνει εντύπωση στην Τουρκία, όταν θα πάει ο πρωθυπουργός της χώρας σε μια πόλη, θα επισκεφτεί πρώτα το επιμελητήριο. Γιατί εκεί είναι η ραχοκαλιά του έθνους. Εκεί βγαίνουν τα χρήματα. Αυτοί πληρώνουν τους πάντες. Και εμείς, μέχρι πριν λίγα χρόνια, ήμασταν οι τελευταίοι της παρέας. Και κάποια στιγμή, μέσω της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων και όλοι οι πρόεδροι, 59 πρόεδροι της Ελλάδος, είπαμε, μέχρι εδώ κύριε, κάποια στιγμή θα γίνουμε ίσοι συνομιλητές. Αυτός που το εφάρμοσε πρώτος και δεύτερος μετά ο Δήμαρχος, ήταν ο Νομάρχης. Ξέρετε, την πρώτη φορά που πήγαμε στον Νομάρχη, μας αποκάλεσε αγαπητοί συνεργάτες. Εμείς γελάσαμε, γιατί δεν είχαμε μάθει σε τέτοιες εκφράσεις. Και πράγματι αποδείχτηκε ότι συνεργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε πάρα πολύ και μας έχει πει ότι η πόρτα της Νομαρχίας του γραφείου μου θα είναι πάντα ανοιχτή και πράγματι έτσι είναι και σε όλες τις συσκέψεις και τα 2 επιμελητήρια είμαστε εκεί. Μετά ακολούθησε και ο Δήμαρχος εκ των πραγμάτων. Και πρέπει να σας πω κάτι άλλο, ότι πέρυσι τα παιδιά των επαγγελματιών πήγανε κατασκήνωση στις κατασκηνώσεις της Πανδρόσου. Ποιος μπορούσε να σκεφτεί, ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι παιδιά επαγγελματιών, βιοτεχνών, του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου θα πάρουν μέρος στην κατασκήνωση. Και φέτος είναι η δεύτερη χρονιά.